Βενετία, Οκτώβριος του 2014 και είμαι μπροστά στο Ινστιτούτο Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία και στη βιβλιοθήκη του φυλάκεται το περίφημο χειρόγραφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο είναι αυτοκρατορικό και ένα τόσο ακριβό χειρόγραφο. Πρόκειται για τον κώδικα του μυθιστορήματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου του 14ου αιώνα, ο οποίος αποτελείται από 193 φύλλα περγαμενής ενωμένα σε 23 τετράδια με διαστάσεις 0,32 επί 0,24 και κοσμείται από 250 μικρογραφίες, τις οποίες και παρουσιάζουμε τώρα, οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας. Προσωπογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όρθιου με στολή και στέμα σαν Βυζαντινού αυτοκράτορα. Ένα ωραιότατο επίτητλο από το χειρόγραφο με φυτική διακόσμηση και με χρυσό. Ο Φαραώ της Αιγύπτου, ο Νεκτεναβό, με μαγικό τρόπο βυθίζει τα εχθρικά πλοία. Και πάλι ο Φαραώ Νεκτεναβό με μαγικό τρόπο κατατροπώνει το ιππικό των εχθρών. Οι κατάσκοποι του Φαραώ Νεκτεναβό τον ενημερώνουν για την έφοδο των βαρβάρων και ο στρατάρχης του δίνει συμβουλές στον Φαραώ Νεκτεναβό για το πώς θα πρέπει να επιτεθεί στους εχθρούς. Ο Φίλιππος, ο βασιλέας της Μακεδονίας, απειλεί με χωρισμό την Ολυμπιάδα εάν δεν μείνει έγκυος. Ο Φίλιππος φεύγει για τη μάχη. Η Ολυμπιάδα, η γυναίκα του, συζητά με τον Φαραώ Νεκτεναβό για το πρόβλημα της στηρότητας που την ταλαιπωρεί. Η Ολυμπιάδα βλέπει στον ύπνο της τον θεό Άμωνα, αφού ήπιε τα μαγικά βότανα που της έδωσε ο Φαραώ Νεκτεναβό. Η Ολυμπιάδα επιτρέπει στον Νεκτεναβό να κοιμηθεί στο δωμάτιό της. Η Ολυμπιάδα συνευρίσκεται ερωτικά με τον Φαραώ Νεκτεναβό, ο οποίος βέβαια έχει μεταμορφωθεί σε Άμωνα. Ο Φαραώ Νεκτεναβό στέλνει στον Φίλιππο ένα γεράκι το οποίο το έχει μαγεύσει. Το γεράκι φανερώνει στον Φίλιππο την ώρα που κοιμάται ότι η Ολυμπιάδα έμεινε έγκυος με θεϊκή παρέμβαση. Ένας εξηγητής ονείρων ερμηνεύει το όνειρο στον Φίλιππο. Ένα πουλί κάθεται στα γόνατα του Φιλίππου και γεννά αυγό. Ο Φίλιππος καλεί Μάντι για να του εξηγήσει το γεγονός. Και αμέσως μετά ο Νεκτεναβό επιβραδύνει τον τοκετό της Ολυμπιάδας μέχρι τα αστέρια να βρεθούν σε ευνοϊκή θέση. Ο Φαραώ ο Νεκτεναβό επιτρέπει την γέννηση του παιδιού και ο Φίλιππος το βλέπει την επόμενη ημέρα. Ο νεαρός Αλέξανδρος ρίχνει στον κρεμό του Νεκτεναβό την ώρα που του έδειχνε τα αστέρια. Ο Αλέξανδρος μεταφέρει το πτώμα του Νεκτεναβό και το αφήνει μπροστά στα πόδια της μητέρας του. Ο Φίλιππος πηγαίνει στο μαντίο των αδελφών για να μάθει ποιος θα είναι ο διάδοχός του. Ο Αλέξανδρος δαμάζει τον Βουκεφάλα, το άλογό του, το οποίο τον συνόδευσε σε όλη την εκστρατεία. Ο Αλέξανδρος στεφανώνεται Ολυμπιονίκης στην αρχαία Ολυμπία. Ο Αλέξανδρος όταν γυρίζει από τον πόλεμο βρίσκει την Ολυμπιάδα διωγμένη από τον Φίλιππο.
ο Αλέξανδρος παρακαλεί τον Φίλιππο να του επιτρέψει να πάει στη Ρώμη για να λάβει μέρος σε αγώνες αρματοδρομίας. Και ο Φίλιππος δίνει την άδεια στον Αλέξανδρο να φύγει για τη Ρώμη. Ο Αλέξανδρος με τη συνοδεία του Ηφαιστείωνα και φίλων του μαζί με τα αγωνιστικά άλογα φθάνει στη Ρώμη. Ο Αλέξανδρος λογομαχεί με τον Νικόλαο, γιο του βασιλιά των Ακαρνάνων. Έναρξη του υπηκού αγώνα στη Ρώμη. Ο Αλέξανδρος ανακηρύσσεται νικητής, ενώ ο Νικόλαος ιτάται και πέφτει νεκρός. Ο Αλέξανδρος σκοτώνει τον Λυσία, αδελφό της νέας συζύγου του Φιλίππου της Κλεοπάτρας, κατά τη διάρκεια του γαμηλίου γεύματος. Και ο Αλέξανδρος πείθει τον Φίλιππο να συμφιλειωθεί με τη μητέρα του την Ολυμπιάδα. Ο Αλέξανδρος οδηγεί τον Ολυμπιάδα στον Φίλιππο. Απεσταλμένοι του βασιλιά του Δαρίου φθάνουν στον Φίλιππο για να του ζητήσουν τους ετήσιους φόρους. Ο Αλέξανδρος ενημερώνει τους απεσταλμένους ότι ο πατέρας του αρνείται να καταβάλει τους φόρους, ενώ ένας ζωγράφος τον ζωγραφίζει κρυφά προκειμένου να δώσει τον πίνακα στον βασιλέα των Δαρίων. Οι απεσταλμένοι φέρουν στο Δαρείο το άγαλμα, την προσωπογραφία του Αλεξάνδρου. Οι αρχηγοί των ιτηθέντων σκυθών οδηγούνται σιδεροδέσμοι στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος επιστρέφει στη Μακεδονία νικητής. Ο Φίλιππος, ο βασιλέας, ο πατέρας του μεγάλου Αλεξάνδρου, συγκρούεται με τον Ανάξαρχο και πέφτει από το άλογο. Ο Αλέξανδρος βρίσκει ημιθανή τον πατέρα του και τρέχει να καταδιώξει τον Ανάξαρχο. Ο Αλέξανδρος ετοιμάζεται να εκστρατεύσει κατά των Σκυθών μετά από εντολή του πατέρα του, του Φίλιππου. Ο Αλέξανδρος αναχωρεί για την εκστρατεία κατά των Σκυθών με εντολή του πατέρα του, του Φίλιππου. Ο Αλέξανδρος τη νύχτα στείνει ενέδρα στους Σκύθες. Ο Αλέξανδρος, ο διάδοχος, ο βασιλέας των Μακεδόνων και του Φιλίππου, σκοτώνει και εχμαλωτίζει Σκύθες. Ο Αλέξανδρος αναγορεύεται από το στράτευμα βασιλιάς των Μακεδόνων. Ο Αλέξανδρος εκφωνεί λόγο μπροστά στο άγαλμα του πατέρα του και πείθει τους Μακεδόνες να τον ακολουθήσουν σε νέο πόλεμο. Ο Αλέξανδρος στέλνει διατάγματα επιστρατεύσεως σε όλες τις πόλεις. Και ο βασιλέας, ο Αλέξανδρος των Μακεδόνων, διατάζει την κατασκευή οπλισμού. Γίνεται η εκφορά της ορού του Φιλίππου, την οποία την συνοδεύει ο Μέγας ο Αλέξανδρος. Και γίνεται ο ενταφιασμός του Φιλίππου σε ωραία λάρνακα και σε ωραίο κενοτάφιο. Ο Αλέξανδρος απελευθερώνει τους αρχηγούς του σκυθικού στρατεύματος και τους διατάζει να επιστρέψουν με τα στρατεύματά τους στις βάσεις τους. Οι Σκύθες επιστρέφουν με όλο το στράτευμά τους, φέροντας δώρα στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος μοιράζει στους αξιωματικούς του στρατεύματός του πανοπλίες από την οπλοθήκη του πατέρα του. Ο Αλέξανδρος πείθει τους στρατηγούς του πατέρα του να τον ακολουθήσουν στην εκστρατεία του.
ο Αλέξανδρος αναλαμβάνει τα βασιλικά του καθήκοντα. Ο Δαρίος, ο βασιλέας των Περσών, στέλνει και πάλι απεσταλμένους ζητώντας την καταβολή των φόρων. Και ο Αλέξανδρος στέλνει με τον Αντίοχο το δώρι του για να το προσκυνήσουν οι απεσταλμένοι των Περσών. Οι απεσταλμένοι του Δαρίου προσκυνούν το δώρι του Αλεξάνδρου. Οι απεσταλμένοι του Δαρίου υποβάλλουν τα σέβη τους στον Αλέξανδρο, ο οποίος περιστοιχίζεται από τους υπαστιστές του. Οι απεσταλμένοι των Περσών επιστρέφουν στο Δαρίο και του αφήνουν και του αφηγούνται όλα όσα έγιναν. Ο Αλέξανδρος επιθεωρεί και καταμετρά το στράτευμά του. Και ο Αλέξανδρος επιτίθεται στη Θεσσαλία και ο τύραννός της του στέλνει δώρα. Ο Αλέξανδρος εκστρατεύει κατά της Άνω Σκυθίας και τους κατατροπώνει. Οι 12 ρήτορες των Αθηνών, με εξαίρεση των Διογέννη και κάποιους άλλους, αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να συνομιλήσουν με τον Αλέξανδρο και διώχνουν τους απεσταλμένους του Αλεξάνδρου. Οι απεσταλμένοι επιστρέφουν στον Αλέξανδρο και τον ενημερώνουν για τα όσα συνέβησαν στην Αθήνα. Ο Αλέξανδρος με πόλεμο καταλαμβάνει την Αθήνα. Τα μακεδονικά στρατεύματα καταστρέφουν την Αθήνα και ο Διογένης παρακαλεί τον Αλέξανδρο, που τον επισκέπτεται, να παραμερίσει γιατί του κρύβει τον ήλιο. Ο Αλέξανδρος βαδίζει προς τη Ρώμη για να την καταλάβει και τον προϋπαντούν απεσταλμένοι από όλα τα έθνη που αποτελούν τη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι προϋπαντούν τον Αλέξανδρο παίζοντας μουσική. Όλοι οι ηγεμόνες της Δύσης προϋπαντούν τον Αλέξανδρο, τον βασιλέα των Μακεδόνων. Ο Αλέξανδρος μάχεται εναντίον των δικέφαλων ανθρώπων και τους νικά. Ο Αλέξανδρος συναντά μεγάλες φτερωτές γυναίκες, τις οποίες κατατροπώνει χρησιμοποιώντας τη φωτιά. Ο Αλέξανδρος φτάνει στον ωκεανό και καθώς δεν μπορεί να τον διαβεί, γυρίζει πίσω. Ο Αλέξανδρος επιστρέφει στη Μακεδονία και προετοιμάζει το στόλο του. Ο Αλέξανδρος φτάνει στον Γρανικό ποταμό και νικά τα στρατεύματα του Δαρίου. Ο Αλέξανδρος στέλνει στην μητέρα του Ολυμπιάδα τα λάφυρα που πήρε από τα περσικά στρατεύματα. Οι περιοχές της Ιωνίας, Καρίας, Λυδίας, Φρυγίας, Λυκίας και Παμφιλίας παραδίδονται στον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος φτάνει στη Σικελία, όπου οι στρατηγοί των Ρωμαίων του στέλνουν τα στέματά τους. Ο Αλέξανδρος φτάνει στην Αφρική. Ο Αλέξανδρος πηγαίνει να θυσιάσει στον Θεό Άμωνα στην όαση της Ίουα. Ο Αλέξανδρος ιδρύει πόλη με το όνομα Παρατονή, το μέρος όπου ένας τοξότης του δεν κατάφερε να σκοτώσει ένα ελάφι. Ο Αλέξανδρος δίνει εντολή και χτίζει την Αλεξάνδρεια. Ο Αλέξανδρος εισέρχεται στο ιερό και βλέπει ένα νεκρό επί της νεκρικής κλίνης, το οποίο θεωρεί το μίασμα. Ο βασιλιάς ο Αλέξανδρος έξω από το ιερό περιεργάζεται τα πολύτιμα και όμορφα αντικείμενα που βρίσκονται εκεί τοποθετημένα. Και ο βασιλιάς ο Αλέξανδρος παρακαλεί τον Σάραπη, τον θεό της Αιγύπτου, να του πει όλα όσα του φανέρωσε ο Θεός ο Άμωνας. Ο Αλέξανδρος κατασκευάζει βωμό κοντά στον τόπο που βρίσκονται τα αγάλματα του Δία
και της Πράς και κάνει θυσία. Ο Αλέξανδρος με τα στρατεύματά του βαδίζει προς την Αίγυπτο. Ο Αλέξανδρος φτάνει στη Μέμφυδα, όπου οι κάτοικοί της τον ανεβάζουν στον θρόνο του φαραώ του Νετεναβό. Και ο Αλέξανδρος στρατοπεδεύει στη Μέμφυδα και κατόπιν συνεχίζει την πορεία του δια του Πιλουσίου ποταμού. Ο Αλέξανδρος φτάνει στο βασίλειο του Κύρου, όπου στη μεγάλη πόλη ένα περιστέρι του μίλησε με ανθρώπινη φωνή. Ο Αλέξανδρος ο βασιλέας, ύστερα από την αποτυχημένη πολιορκία της Τύρου, υποχωρεί. Και πάλι ο Αλέξανδρος βλέπει στον ύπνο του έναν άνδρα ο οποίος τον προειδοποιεί να μην μεταβεί ο ίδιος στην Τύρο. Οι απεσταλμένοι του Αλεξάνδρου φθάνουν στην Τύρο με γράμματά του. Και οι άρχοντες της Τύρου, αφού διάβασαν τα γράμματα του Αλεξάνδρου, σκότωσαν τους απεσταλμένους του σταυρώνοντάς τους. Ο βασιλέας ο Αλέξανδρος ονειρεύεται ότι ένας από τους ιερείς του Δία του προσέφερε ένα κομμάτι τυρί και εκείνος το πέταξε. Τότες οι εξηγητές των ονείρων, ένας εξηγητής λέει στον βασιλέα Αλέξανδρο ότι το όνειρο προμηνεί πως θα καταλάβει την πόλη της Τύρου. Ο Αλέξανδρος ύστερα από πολιορκία καταλαμβάνει σύμφωνα με το όραμα την Τύρο και την καταστρέφει εκ θεμελίων. Ο Αλέξανδρος με τα στρατεύματά του βαδίζει προς Ανατολάς. Ο βασιλέας των Περσών Δαρίος στέλνει στον Αλέξανδρο επιστολές συνοδευόμενες από δώρα, ένα μαστίγιο, μία σφαίρα και ένα κυβότιο με χρυσάφι. Ο Αλέξανδρος σκέπτεται να εκτελέσει διασταυρώσεως τους απεσταλμένους του Δαρίου, αλλά αποφασίζει να μην το κάνει, δεν το κάνει γιατί τους λυπάται. Και ο Αλέξανδρος γευματίζει με τους απεσταλμένους του Δαρίου. Ο Αλέξανδρος απαντά σε επιστολή του Δαρίου. Ο Δαρίος εξοργίζεται με την επιστολή του Αλεξάνδρου και διατάζει τους στρατηγούς του να τον συλλάβουν ζωντανό και να τον οδηγήσουν μπροστά του εάν μπορέσουν. Οι σατράπες γράφουν στο Δαρίο και τον παρακαλούν να σπεύσει να τους βοηθήσει με στρατό. Και ο βασιλιάς ο Δαρίος καυτηριάζει τη συμπεριφορά των σατραπών του. Ο Δαρίος, συνοδευόμενος από τα στρατεύματά του και την οικογένειά του, βαδίζει εναντίον του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο βασιλέας των Μακεδόνων και των Ελλήνων Αλέξανδρος φτάνει στην Ταρσό της Κιλικίας. Η παράταξη των στρατευμάτων του Αλεξάνδρου και του Δαρίου σε αυτόν τον πίνακα. Ο Αλέξανδρος σε μάχη κατατροπώνει το Δαρίο. Ο Δαρίος ο βασιλέας καταδιώκεται από τα μακεδονικά στρατεύματα. Και ο Αλέξανδρος τιμά την οικογένεια του Δαρίου, την οποία φιλοξενεί στη σκηνή του. Ο Αλέξανδρος απειλεί ότι όποιος αποπειραθεί να βγάλει το δόρυ που έμπηξε στο χώμα θα έχει άσχημο τέλος. Και ο Αλέξανδρος επισκέπτεται ναό όπου βρίσκεται το άγαλμα του Ορφέα του θεολόγου. Ο Δαρίος συσκέπτεται με τους ανθρώπους του. Ο Αλέξανδρος διασχίζοντας την Κιλικία φθάνει στον ποταμό Ωκεανό. Ο Αλέξανδρος κάνει μπάνιο στο ποτάμι. Ο Αλέξανδρος αρρωσταίνει από το κρύο
και μένει στη σκηνή του κλινήρης και άρρωστος. Νέα μάχη ανάμεσα στον Αλέξανδρο και στο Δαρείο. Ο Δαρείος ιτάται για μια ακόμα φορά και τρέπεται σε φυγή. Ο Αλέξανδρος λαμβάνει επιστολή του Παρμενίωνα, ο οποίος τον ενημερώνει ότι ο γιατρός που τον φροντίζει θα τον δηλητηριάσει κατ' εντολή του Δαρείου. Ο γιατρός Φίλιππος είναι το όνομα του γιατρού, ο οποίος φροντίζει τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος υγιής πια ευχαριστεί τον γιατρό του για τη φροντίδα που του έδειξε. Ο Αλέξανδρος, έχοντας πισθεί ότι ο γιατρός του δεν επιθυμούσε να τον δηλητηριάσει, φυλακίζει τον Παρμενίωνα για την συκοφαντία εναντίον του γιατρού του. Ο Αλέξανδρος καταλαμβάνει τη Μεγάλη Αρμενία. Ο βασιλέας ο Αλέξανδρος, αφού φτιάχνει γέφυρα, περνά με το στρατό του τον ποταμό Εφράτη. Ο Αλέξανδρος διατάζει τη διάλυση της γέφυρας και την κατασκευή σκηνών για το στράτευμα. Σε συμπλοκή με τους Πέρσας, ένας εξ αυτών, προσποιούμενος τον Μακεδόνα, χτύπησε τον Αλέξανδρο στο κεφάλι. Και ο Αλέξανδρος τον συγχωρεί για το θάρρος που επέδειξε. Ο Πόρος στέλνει στρατό για να ενισχύσει τον Δαρείο, ήταν σύμμαχος με τον Δαρείο ο Πόρος. Η μητέρα του Δαρείου με επιστολή της τον παρακαλεί να σταματήσει τον πόλεμο εναντίον του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος φτάνει στην πόλη Περσίδα και πάλι ο Αλέξανδρος δίνει διαταγή κατά τη διάρκεια της ημέρας να δεθούν στις ουρές των προβάτων κλαδιά και κατά τη διάρκεια της νύχτας να δεθούν στα κέρατα τους δάδες, ούτως ώστε οι εχθροί να νομίσουν ότι το στράτευμα των Μακεδόνων είναι πολυαριθμότερο. Ο Θεός ο Άμμονας εμφανίζεται σε όνειρο του Αλεξάνδρου και του λέει ότι θα πρέπει να ηγηθεί του στρατεύματος ο ίδιος εναντίον του Δαρείου. Ο Αλέξανδρος περνά τον ποταμό Αρσινόη και φτάνει στον Δαρείο. Και ο Αλέξανδρος φτάνει μπροστά από την προφυλακή των Περσών. Οι φρουροί των Περσών τον ρωτούν ποιος είναι.